Η Ανεμότια, το χωριό μας, πάντα είχε παράδοση με το σταφύλι, με το κρασί και κατ' επέκταση και με το τσίπουρο. Αλλά στις αρχές του περασμένου αιώνα η φιλοξήρα σταμάτησε γενικά σε όλη τη Λέσβο την υνοπαραγωγική δραστηριότητα και εκ τούτου, δηλαδή, πολύ λίγοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται από τότε. Τώρα τελευταία, τα τελευταία 20 χρόνια μπορώ να πω, εμφανιστήκανε άνθρωποι, καινούργιες ιδέες, κινήματα για να αναβιώσουν πάλι τον λεσβιακό αμπελώνα. Κάμπος Ανεμότιας είναι χωρισμένος σε πάρα πολύ μικρά τεμάχια, αγροτεμάχια. Η κάθε οικογένεια ήθιστε να έχει το δικό της αμπέλι και να κάνει το δικό της κρασί. Ο κάθε ένας με τους δικούς του νόμους και κανόνες και ο κάθε ένας με διαφορετική φιλοσοφία. Άλλοι ακολουθούν την παράδοση, άλλοι με καινούργιες μεθόδους. Γενικά όμως δεν γίνεται να πας σε ένα σπίτι στην Ανεμότια για να μην υπάρχει έστω λίγο κρασί, λίγο τσίπουρο. Η κάθε ποικιλία σταφυλιού δίνει ένα δικό της άρωμα, έχει άλλες ιδιότητες το ένα από το άλλο, άλλα χαρακτηριστικά. Το κάθε αμπελοτόπι είναι διαφορετικό από το άλλο. Εμείς συνήθως κάνουμε κόκκινα κρασιά εδώ, αλλά και λευκά, πολύ σε λιγότερο, και κάνουμε και αρκετό τσίπουρο. Η αμπελουργία είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο επάγγελμα. Θέλει καθολική αφοσίωση. Θέλει τον άνθρωπο που είναι αμπελουργός να είναι συνέχεια δίπλα από τα κλίματα και μέσα στο αμπέλι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση, αγάπη, φροντίδα για να έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευτυχώς τα δικά μας χώματα, η καλδέρα της Ανεμότιας είναι τόσο καλή σαν υπέδαφος που και δίνει άριστα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε το λεσβιακό ίνο. Προσπαθούμε να κάνουμε την Ανεμότια να βγει έξω από τα στενά όρια του νησιού, σαν ίνο παραγωγός περιοχή. Πόσα μέλη έχει και ποιες οι δραστηριότητες του? Αυτή τη στιγμή αριθμούμε γύρω στα 70 μέλη, αν τα αναπατώμε, με συνεχείς νέες εγγραφές, δραστηριότητες. Από την φροντίδα των αγροτικών δρόμων του κάμπου, από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δίνουμε σεμινάρια και διδάσκουμε τους αμπελουργούς πώς θα φροντίζουν, ποιες είναι οι νέες μεθόδοι φροντίδας του αμπελιού. Φέρνουμε οινολόγο για αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χώρο του εινοποιείου της Κινσέπα Φέστιο Ανεμότιας, ο οποίος ήταν παλιά ένας χώρος τελείως διαφορετικός, ήταν παλιό ελαιοτριβείο και αν ανατρέξουμε ακόμα παλιότερα, εδώ ήταν χτισμένο επί τουρκοκρατίας το τζαμί των Τούρκων. Όταν τα σταφύλια πατηθούν και μετά από 3-4 μέρες, ανάλογα με το τι κρασί θέλει να φτιάξει ο καθένας, εκεί μπορούμε να φτιάξουμε ξηρό ή μη γλυκό, και γι' αυτό βγάζουμε τα στέμφυλα σε λιγότερες μέρες όταν θέλουμε να το κάνουμε γλυκό ή μη γλυκό, σε περισσότερες μέρες όταν θέλουμε να το κάνουμε ξηρό το κρασί. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αφού χωριστούν τα στέμφυλα από το μούστο, να το πούμε έτσι, μπαίνουν αυτά τα στέμφυλα μέσα σε βαρέλια και συνεχίζεται η δική τους ζύμωση, η οποία ολοκληρώνεται σε 30 με 40 μέρες. Και γύρω στις 20-25 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, όπως είπαμε, ξεκινάει η διαδικασία της απόσταξης των στεμφύλων.
το οποίο μας δίνει το προϊόν τσίπουρο. Αρχικά η πρώτη απόσταξη λέγεται σούμα, το ξανααποστάζουμε και αυτό μας δίνει το καθαρό τσίπουρο. Μία ομάδα νέων ανθρώπων μέσα από τον από το Σύλλογο Αμπελουργών ο Κάμπος δημιούργησε, μάλλον ίδρυσε μία κινσέπ, μία κοινοφελή συνεταιριστική προσπάθεια, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και η οποία ομάδα κατόρθωσε και αγόρασε ένα αποστακτήρα. Κάνουμε καζάνι, να το πω έτσι, επί των λαϊκότερων. Υπήρχαν καζάνια πάντα εδώ στην Ανεμότια. Έχουμε βρει δηλαδή παλιά μπακυρένια και καζάνια από πυλό. Και κάνουμε τις δικές μας αποστάξεις από τα δικά μας τα φύλλα για τσίπουρο. Παράλληλα, μπήκαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εφέτος και θα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα οινοποιείο μικρής εμβέλειας, τοπικής, στην αρχή, το οποίο εινοποιείο θα θέλαμε να τροφοδοτεί το υπόλοιπο, όλο το νησί, με τοπικό ίνο, για αρχή. Και μετά βλέπουμε, έχει ο Θεός.